Καλησπέρα φιλαράκια μου. Σήμερα έχουμε το τελείως διαφορετικό βιντεάκι. Πρώτη φορά θα σας δείξουμε τεχνικό βιντεάκι. Λοιπόν, το πρόβλημά μας είναι αυτές εδώ οι ζάντες. Είναι από έναν πολύ καλό μου φίλο που έχει bobcat, μηχάνημα, και το χρησιμοποιεί για διάφορες δουλειές στο χωριό του. Και είχαμε πρόβλημα με τη μόνωση του αέρα. Δηλαδή ο αέρας που έχει μέσα η ζάντα και το λάστιχο. Είχαμε διαφυγή λόγω του ότι εδώ πέρα στην επιφάνεια πιάνει σγουριά. Θα το καθαρίσουμε, θα το βάψουμε και θα το κάνουμε όπως εκεί πέρα, αυτήν την ζάντα που την έχουμε έτοιμη. Τη βλέπετε? Αυτό εδώ είναι το λάστιχο και το λάστιχο το καθαρίσαμε. Έχουμε βγάλει εδώ τα λάστιχά μας, τα εργαλεία μας. Πάντα όταν δουλεύετε είτε στο σπίτι είτε ακόμα και συνάδελφος που βλέπω πολλούς, πρέπει να παίρνετε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, τα γυαλιά σας, τις οτοασπίδες σας, ώστε έτσι να μην έχουμε προβλήματα. Προέχει ασφάλεια και μετά η δουλειά και η ποιότητα. Τώρα θα σας δείξουμε πώς στρίβουμε τη ζαντούλα. Νικ Παπ ελαστικά, πάμε. Κάπως έτσι γίνεται η εργασία. Τρίβουμε, στεγνώνουμε, καθαρίζουμε, ρίχνουμε ένα σπρέι ή ένα στάρι, ανάλογα τη δουλειά θέλουμε να βγάλουμε. Και έχουμε την τέλεια μόνωση. Έτσι τώρα λοιπόν το μηχάνημα θα μπορεί να δουλέψει για πάρα πολλά χρόνια, χωρίς να έχει πρόβλημα διαφυγής αέρα. Θα είναι μονωμένο, σωστά, ποιοτικά. Nick Pap, ελαστικά, μανιάκι. Πολλά βιντεάκια βλέπετε, μας παίρνετε τηλέφωνο, ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Δεν απαντάμε στα μηνύματα επειδή δεν έχουμε χρόνο. Αν θέλετε οτιδήποτε, θα μας πάρετε στα τηλέφωνα. Δείξε λίγο τα τηλέφωνα εδώ πάνω και τη διεύθυνση. Εδώ είναι τα τηλέφωνά μας. Και το σταθερό και το κινητό. Τα τηλέφωνα μας είναι εδώ. Ό,τι θα χρειάζεται από τον Nick Pap, είτε απορίες είτε για λαστιχά και είτε για τιμούλες. Εξπέρτες στα χειμωνιάτικα λάστιχα, εξπέρτες μοτοσυκλέτες. Γενικώς αγαπάμε πάρα πολύ το motorsport. Ό,τι θέλετε, τηλεφωνάκι. Φιλάκια.